Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, καλώς σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού θα μελετήσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής, Κυριακή του Ασώτου Ιού. Θα μιλήσουμε για την παραβολή του Ασώτου Ιού, την οποία είπε ο Χριστός μας και βρίσκεται στο καταλουκάν Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, στίχη 11 έως 32. Η παραβολή του ασώτου ιού ονομάζεται και αλλιώς του σπλαχνικού πατέρα, τον οποίο συμβολίζει ο πατέρας της παραβολής και ο άσωτος ιός συμβολίζει όλους εμάς τους παραστρατημένους αμαρτωλούς. Όπως είπαμε, η παραβολή αυτή βρίσκεται στο καταλουγάν Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, στίχη 11 έως 32. Είπεν κύριο στην παραβολή παραβολήν τάφτην, άνθρωπος της είχε δύο ιούς και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί «Πάτερ, δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας και διήλεν αυτή των βίων». Και με τού πολλά ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος ιό, απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών ασώτος. Δαπανήσαντος δε αυτού πάντα, το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην, και αυτός το ιστερίσθε. Και πορευθείς εκολήθη ενί των πολιτών της χώρας εκείνης, και έπαιμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκην Και επεθήμι γεμίσε την κοιλίαν αυτού από τον κερατίον, ο νήσθειον και ουδί σε δίδου αυτό. Ή σε αυτόν δε ελθόν είπε, Πόσοι μίσθοι του πατρός μου περισσεύουν συνάρτων, Εγώ δε λιμώ απόλυμε. Αναστάς με προς τον πατέρα μου και ερώ αυτό. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Ουκέτη η μη άξιος κληθήνε ιό σου, Ποιησόν με ως ένα των μυστίων σου. Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίσθη, και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός, «Πάτερ ή εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκέτη ημί άξιος κληθήνε ἰός σου». Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, «Εξενέγκατε την στολήν την πρώτην», και ενδύσατε αυτόν και δώτε δακτύλιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και ενέγκαντε των μόσχων των σιτευτών θύσατε και φαγόντες εφρανθόμεν. Ότι ούτω ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολολός είν και ευρέθη και ήρξαντο εφρένεστε. Ήν δε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν και ως ερχόμενος σε τη οικία, ήκουσε συμφωνίας και χωρών, και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών, επινθάνετο τι ή ταύτα. Ο δε είπεν αυτό ότι ο αδελφός σου ήκη και έφησεν ο πατήρ σου των μόσχων των σιτευτών, ότι γιένοντα αυτόν απέλαβεν. Οργίστη δε και ούκ ήθελεν ο ούν πατήρ αυτού εξελθών παρεκάλει αυτόν ο δε αποκριθής είπε το πατρί, «Ιδού, το σαφτα έτη δουλεύωσι, και ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον, και εμή ουδέποτε έδωκα κασέριφων, ή να μετά τον φίλων μου εφρανθώ. Ότε δε ο Υιός σου ούτος, ο καταφαγόν σου των βίων μεταπορνών ήλθεν, πορνών ήλθεν, έθισα σ αυτό των μόσχων των σιτευτών. Ο δε είπεν αυτό, τέκνον, σύ πάντοτε μετεμού ή, και πάντα τα εμά σα Εφρανθήνε δε και χαρίνε έδι, ότι ο αδελφός σου ούτος νεκρός ειν και ανέζησε, και απολολός ειν και ευρέθη. Και ερχόμαστε τώρα στην ερμηνεία της περικοπής μας. Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο Υιούς και ο νεότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του «Πατέρα δώσε μου την περιουσία που μου ανήκει» και ο πατέρας μοίρασε σε αυτούς τα υπάρχοντά του. Και όχι μετά από πολλές ημέρες, ο νεότερος Υιός αφού μάζεψε τα πάντα έφυγε σε χώρα μακρινή και εκεί σκόρπισε την περιουσία του ζώντας άσωτα. Αφού λοιπόν ταξόδεψε όλα, έγινε μεγάλη πείνα στην χώρα εκείνη και αυτός άρχισε να στερείται. Και πηγαίνοντας προσκολήθηκε σε ένα πολίτη εκείνη της χώρας και τον έστειλε στα χωράφια του για να βώσει γουρούνια. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλία του από τα ξυλοκέρατα τα οποία έτρωγαν τα γουρούνια και κανείς δεν του έδινε. Αφού ήλθε στον εαυτό του, είπε «Πόσοι υπάλληλοι του πατέρα μου έχουν άφθονο ψωμί και εγώ εδώ χάνομαι από την πείνα. Αφού σηκωθώ θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και σε σένα και δεν είμαι άξιος πλέον να λέγομαι Υιός σου. Κάνε με σαν ένα υπάλληλό σου». Και αφού σηκώθηκε πήγε στον πατέρα του ενώ δε αυτός βρισκόταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του και σπλαχνίστηκε και τρέχοντας έπεσε πάνω στο στήθος του και τον καταφυλούσε θερμά. «Είπε δε σε αυτόν ο Υιός, πατέρα αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου και δεν είμαι άξιος πλέον να λέγομαι Υιός σου». «Είπε δε ο πατέρας στους δούλους του, βγάλτε του την πρώτη στολή» και δίστε τον και βάλτε δαχτυλίδι στο χέρι του και παπούτσια στα πόδια και φέρτε τον μόσχο το σιτευτό, το καλοθρεμένο μοσχάρι και σφάξτε το και αφού φάμε να ευχαριστηθούμε και ο γιος μου αυτός ήταν νεκρός και ξανά ζησε, ήταν χαμένος και βρέθηκε και ξεκίνησαν να εορτάζουν. Ήταν δε ο γιος του ο μεγαλύτερος στο χωράφι και ενώ ερχόταν Μόλις πλησίασε στο σπίτι άκουσε τραγούδια και χορούς και αφού φώναξε έναν από τους υπηρέτες ζητούσε να μάθει γιατί γίνονται όλα αυτά. Αυτός δε είπε σε αυτόν ότι ο αδελφός σου έχει έλθει και έσφαξε ο πατέρας σου τον μόσχο το σιτευτό γιατί ήλθε πίσω υγιής. Τότε ο μεγαλύτερος ιός θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα στο γλέντι. Ο πατέρας του λοιπόν βγαίνοντας έξω τον παρακαλούσε. Αυτός δε απαντώντας είπε στον πατέρα «Ορίστε, τόσα χρόνια δουλεύω για σένα και ποτέ δεν παράκουσα την εντολή σου και ποτέ δεν μου έδωσες ένα κατσίκι για να ευχαριστηθώ με τους φίλους μου». Όταν δε ο Υιός σου ήλθε, αυτός που έφαγε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για αυτόν τον μόσχο τον σιτευτό. Και ο πατέρας είπε σε αυτόν, «Παιδί μου, εσύ πάντοτε είσαι μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Έπρεπε δε να ευχαριστηθείς και να χαρείς, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και έζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε». Ο νεότερος ιός αγαπητοί μου αδελφοί, έβλεπε κάπως μονότονη θα λέγαμε την ζωή του μέσα στο σπίτι του πατέρα του. Τον στεναχωρούσε η στοργή του πατρός, η παρουσία του μεγαλύτερου αδελφού, η άνεση και η ειρήνη που επικρατούσε εκεί. Τον τραβούσε ο έξω κόσμος, τον οποίο η ευέξαπτη φαντασία του τον παρουσίαζε ως παράδεισο τέρψεων και απολαύσεων, περιοχή ανέσεων και ελευθερίας, χωρίς δεσμεύσεις ψυχικά είχε πλέον αποξενωθεί από τον στοργικό πατέρα και προτού απομακρυνθεί από το σπίτι του πατέρα του, τον είχε αποχωριστεί από την ψυχή του. Και ειδού ότι μέσα σε μια κατάσταση εξάψεως και δυσφορίας, ζήτησε από τον πατέρα περιουσία η οποία δεν του ανήκε. Ο σπλαχνικός πατέρα της παραβολής όπως είπαμε είναι ο Θεός ο νεότερος ιός είναι η παραστρατημένη αμαρτωλή και ο μεγαλύτερος ιός είναι οι υποκριτές χριστιανοί. Είπε λοιπόν ο νεότερος ιός στον πατέρα, «Πατέρα, δώσε μου την περιουσία, δηλαδή δώσε μου το λογικό και το αυτεξούσιο». Ο πατέρας δεν θέλησε να τον κρατήσει δια της βίας, του έδωσε από τα πλούτη του» του έδωσε την λογική, του έδωσε το αυτεξούσιο και όλα τα άλλα χαρίσματα που δίνει ο Θεός. Και εκείνος, ο νεότερος Υιός, χωρίς καν να ευχαριστήσει τον πατέρα του και να τον αποχαιρετήσει, έφυγε χαρούμενος στην μακρινή χώρα, στην χώρα της φαυλότητος και της ασωτείας. Απομακρυσμένος από το Θεό, μακριά από την ιστορική κυδαιμονία του πατέρα του, σπατάλησε την πατρική περιουσία ζώντας ασώτος. Σπατάλησε δηλαδή την ψυχή του, λένε οι πατέρες. Οι αμαρτωλές διασκεδάσεις, το σμήνος από τους δίθεν φίλους οι οποίοι ήσαν κόλακες, όλοι αυτοί οι φίλοι και οι φίλες της κακής ώρας τον απογύμνωσαν από τα αγαθά του. Και όταν εκείνοι τον είδαν πτωχό και πεινασμένο, φυσικά τον εγκατέλειψαν ξένο και αβοήθητο και ο άσωτος λοιπόν ξεκίνησε να πεινάει από την έλλειψη του Λόγου του Θεού και προσκολήθηκε σε κάποιον πολίτη της χώρας εκείνης, δηλαδή υπηρετούσε τους δαίμονες και έβοσκε γουρούνια. Έγινε δηλαδή δάσκαλος της αμαρτίας με τον αβόσκι αμαρτολούς και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλία του από τα ξυλοκέρατα. Επιθυμούσε να χορτάσει δηλαδή την αμαρτία αλλά η αμαρτία όμως δεν χορταίνεται. Απεναντίας αυτός που διαπράττει την αμαρτία γίνεται δούλος της και ποτέ δεν επέρχεται ο κορεσμός. Ο μόνος που μπορεί να χορτάσει την ψυχή του ανθρώπου είναι ο Θεός. Και επιθυμούσε λοιπόν να φάει από αυτά τα ξυλοκέρατα την τροφή των χείρων αλλά κανείς δεν του έδινε για να μην τα στερηθούν οι χείροι, τα γουρούνια. Και κατάντησε αυτός το άλλοτε αρχοντόπουλο να ζηλεύει τα γουρούνια που ροκάνιζαν τα ξυλοκέρατα. Η μεγάλη όμως θλίψη της αμαρτίας τον έκανε να συνέλθει. Η κατάπτωσή του και ο εξευτελισμός του τον έκαναν να θυμηθεί ζωηρότατα την αγάπη του πατρός, η οποία πλούσια εκδηλωνόταν και προς αυτούς ακόμη τους υπηρέτε. Ακόμη και οι υπηρέτε λέει, του πατέρα μου έχουν να φάνε ψωμί. Τι σημαίνει αυτό, ότι όσοι είναι κοντά στο Θεό, αισθάνονται πληρότητα της Θείας Χάριτος. Και ψωμί έχουν να φάνε, αλλά και τους περισσεύει κιόλα, γιατί είναι γεμάτοι, χορτασμένοι από τη δόξα του Θεού. Αποφάσισε λοιπόν ο Άσωτος να επιστρέψει προς τον καλό πατέρα και να ζητήσει όχι τη θέση του Ιού, αυτό ποτέ δεν θα το τολμούσε, αλλά την θέση του υπηρέτου, ποθούσε τώρα να γίνει δούλος στο σπίτι όπου προηγουμένως ήταν αφέντης. Και ο πατέρας όλο αυτό το διάστημα ούτε για μία στιγμή δεν είχε ξεχάσει τον αποστάτη και άσωτο ιό του. Με τον νου του και την καρδιά του τον παρακολουθούσε στον τόπο της αθλιότητος. Ήλπιζε ότι η θλίψη της αμαρτωλής ζωής και η ταλαιπωρία των συμφορών θα τον επανέφεραν μετανοημένο στο πατρικό σπίτι. Και ειδού κάποια ημέρα ο σπλαχνικός πατέρας ο οποίος στεκόταν στην πόρτα του σπιτιού του, περιμένοντας πότε θα γυρίσει το παιδί του από την εξορία της αμαρτίας, είδε έναν ρακένδιτο, ανυπόδιτο, βρώμικο και καταβεβλημένο ζητιάνο να προχωρεί με δειλά βήματα. Η πατρική καρδιά μίλησε τότε. Αυτή του είπε ότι εκείνος είναι το παιδί του, ο νεότερος ιός του. Και ο γέροντας πατέρας έτρεξε με νεανική ορμή για να προϋπαντήσει τον ιό του. Έπεσε επί τον τράχυλο, δηλαδή πάνω στο στήθος του, το οποίο είχε μολύνει η ηθική και σωματική ρηπαρότητα. Αγκάλιασε θερμά τον ιό του και τον καταφυλούσε με στοργή, ενώ δάκρυα χαράς κυλούσαν στο ολόφωτο τώρα πρόσωπό του και ο άσωτος είπε «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι Υιό σου και εξεδήλωσε έτσι προς τον Θεό την θερμή του μετάνοια». Και ο πατέρας είπε να λούσουν, να ντύσουν και να στολίσουν τον ιό του. Έδωσε εντολή να του φορέσουν καινούρια στολή και να του φορέσουν δαχτυλίδι στο χέρι και παπούτσια στα πόδια. Και από εκεί φαίνεται η ευσπλαχνία του Θεού, όπου έδωσε στον μετανοημένο άσωτο την ενδυμασία του Αγίου Βαπτίσματος και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Το δαχτυλίδι συμβολίζει την χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα παπούτσια στα πόδια για να πατάει επάνω στους όφης και τους σκορπιούς, τους νοητούς, δηλαδή τους δαίμονες έδωσε εντολές επίσης και επιστάτησε να παραθέσουν γενικό γεύμα χαράς, όπου όλοι έπρεπε να εφρανθούν. Μεγάλη πανήγυρης η ημέρα εκείνη, διότι είπε ο Υιός μου αυτός ήταν νεκρός και ξανάζησε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Τα ξέχασε όλα ο πατέρας και έδωσε το σύνθημα της γενικής χαράς. Απέραντι είναι η πατρική αγάπη απεριόριστα ευρύχωρη η καρδιά του Πατρός. Ασύλληπτη και απερίγραπτη η στοργή του Θεού Πατρός, προς όλους εμάς τα παραστρατημένα παιδιά Του. Όλοι μας, πολύ ή λίγο, υπήρξαμε και υπάρχουμε άσωτοι. Σπαταλούμε τα υλικά και πνευματικά δώρα του Πατρός μας, μολύνουμε και αμαυρώνουμε την εικόνα Του, εξευτελίζουμε πολλές φορές το όνομά Του. Τον αρνούμαστε ως Πατέρα, αποκηρύττουμε το μέγα δώρο της υιοθεσία, καταφρονούμε την αγάπη Του. Θέλουμε να ζήσουμε μακριά από Αυτόν, χωρίς την πατρική Του προστασία. Ο κάθε αμαρτωλός με τα λόγια και με τα έργα Του λέει προς το Θεό «Φύγε μακριά από εμένα, όπως εγώ έχω φύγει μακριά από εσένα, δεν σε θέλω κοντά μου». Ο αμαρτωλός ελέγχεται από την παρουσία του Θεού, όμως ο Θεός είναι πανταχού παρών και επειδή είναι πατέρας μας, δεν απομακρύνεται ποτέ από κοντά μας. Άσχετα αν εμεί ψυχικά πολλές φορές απομακρυνόμαστε από Αυτόν, δηλαδή δεν κάνουμε υπακοή στο θέλημά Του. Ο Θεός μας παρακολουθεί μέρα και νύχτα με στοργή. Μιλάει στην καρδιά μας με χίλιους δύο τρόπους. Μας οδηγεί στον δρόμο της επιστροφής με απέραντη αγάπη. Απευθύνει στην ψυχή μας μυστικές κλήσεις, εμπνέει αγαθά συναισθήματα, στέλνει το Θείο του Φως να φωτίσει το νου μας, ώστε να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το συμφέρον μας. Και το συμφέρον μας είναι μόνο ο Θεός. Εργάζεται ακατάπαυστα ο Θεός για να ελκύσει την θέλησή μας. Η «Ε» λέγει «Δώσε μου την καρδιά σου». Λυπάται ο Θεός για όλα αυτά τα άσχημα και αμαρτωλά καμώματά μας. Εν τούτης όμως ο Θεός αποστρέφεται την αμαρτία, αλλά δεν καταφρονεί τον αμαρτωλό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι όλες μας οι αμαρτίες είναι σαν μία σταγόνα στον ωκεανό μέσα στο απέραντο έλεος του Θεού. Ο ωκεανός όμως αγαπητοί αδελφοί έχει όρια το έλεος όμως και η αγάπη του Θεού είναι απέραντα, δεν έχουν όρια. Κατάπληκτος εμπρό σε αυτήν την ανεξάντλητη αγάπη, ο εμπνευσμένο ψαλμοδός ημινολογεί: Το έλεος σου, κύριε, καταδιώξιμε με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και ο Θεό περιμένει μέχρι τέλου την μετάνοια και την επιστροφή για να αγκαλιάσει τον αμαρτωλό, να τον αποκαταστήσει στην υιοθεσία και να του δώσει την δόξα του ουρανού, να διατάξει πανηγύρι και χαρά εις τον ουράνιο κόσμο. Ο Θεός είπε ότι «χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Κάθε φορά που μετανοεί ένας αμαρτωλός, οι άγγελοι κάνουν μεγάλο πανηγύρι επάνω στον ουρανό. Ω, απροσμέτρητο πλάτος και βάθος της αγάπης του ελέους του Θεού και πατρός μας. Στο σημείο αυτό, με τη βοήθεια του Θεού, άλλη μία εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά με την ευλογία του Θεού, καλό πνευματικό αγώνα, καλό στάδιο των αρετών και ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.